Στέφενς, ο προπονητής της Χάιτο. Ψάχνει τον ψηλό, τον Αγκάλι. Αυτός παίρνει την κεφαλιά για να σπάσει το παιχνίδι προς τα πίσω για τον Μπόμε, που είναι πολύ καλό σουτέρ με το αριστερό. Αυτό δοκιμάζει. Είναι το πρώτο σουτ από την Σάλκε στη βραδιά, στο 12. Out. Ετοιμάζεται να απειλήσει. Από τα 30 μέτρα, αστοχή και στη δεύτερη προσπάθεια του. Το πλάγιο του Χάιτο είναι περίπου σαν κόρνερ. Όλος ο κόσμος στον αέρα. Μπένζα τον ξέχασε, άμυνα του Παναθηναϊκού στην έξω πλευρά των δικτύων. Out. Πρώτη ευκαιρία για την γηπεδούχο στο 17. Ήρθαν 4 παίκτες του Παναθηναϊκού και βγήκε στα νότα τους. Ο Μάρκα Μάρκ από την Hansa Rostock ήταν η ακριβότερη θερινή αγορά της Σάλκη, κάπου 1,7 δις. Πιέζει ο Κωνσταντίνου, παίρνει ο Κόλκα. Πίεσε μάλλον ο Φίσας, πήρε ο Κόλκα, τώρα ο Κωνσταντίνου. Κατεβάζει, έχει την ευκαιρία, το σούτ δεύτερο πάνω στο ρεκ. Στο 32. Ήταν ευκαιρία. Πολύ τέλεση. Ο Έλληνας. Βαθιά δεύτερο δοκάρι, πήγε για την κεφαλιά. Ο Κυριάκος, out. Μεταξύ ο Κυράστας μιλάει στον Γκόραν Βλάοβιτς. Συνεπώς, μετά την αλλαγή του Βίλμοτς με τον Μέλλερ, η μπάλα δεν έχει βγει. Μπένζα βάζει την κόντρα ο Χένριξεν και γλιτώνει εδώ ο Παναθηναϊκός. Και είναι ο Βλάοβιτς με τον Καραγκούνη. Ο Μπράσκι δείχνει στους γηπεδούχους να στήσουν το τείχος ακόμη πιο πίσω. Βλάοβιτς, η μπάλα περνάει, γκολ! Στο 75, η αλλαγή. Ήρθε από τον πάγκο ο Γκόραν Βλάοβιτς και μας έφτιαξε τη βραδιά. Μια βραδιά που ούτως ή άλλως ήταν πολύ καλή μέχρι στιγμής για Βλάοβιτς στα δίχτυα του Όλιβερ Ρεκ. Η μπάλα περνάει σιρτά κάτω από το τείχος, πιθανόν να βρει και λίγο και στο πόδι του Μικάελσεν, και το 0-1 για τον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Εδώ, από την κάμερα, πάνω στην κινητή οροφή της ΑΟΦ Σάλκε Αρίνα, ο Γκόραν Βλάου. Κωνσταντίνου με τον Βάλντο, του φεύγει πίσω από την πλάτη, το ξαναβρίσκει μπροστά του, μπαίνει στην περιοχή ο Κύπριος, γυρίζει, ευκαιρία Μπασίνας, 2-0 στο 80 από τον Άγγελο Μπασίνα. Ύστερα από 3 γκολ στο Champions League και στο κύπελλο πρωταθλητριών με πέναλτι, έρχεται και ένα που δεν είναι με πέναλτι και είναι το ποιος, 0-2. Με δημιουργό τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, που έβαλε πλάτη τον Βάλντο, γύρισε. Έφυγε η μπάλα από τον Βλάοβιτς που περίμενε στο πρώτο δοκάρι και εντελώς ανενόχλητος. Στο ύψος του δεύτερου δοκαριού ο Άγγελος Μπασινάς στο 80 το 0-2. Σε 5 λεπτά μέσα το 0-0 στην ΑΟΦ Σάλκε Αρίνα γίνεται 0-2. Με το τέταρτο γκολ στην καριέρα του Μπασινά στο κύπελλο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων. Αγκάλι κλείνεται, χάνει την ισορροπία του Νέμετς. Χάιτο με το αριστερό, πέφτει ο Νικοπολίδης, μπλοκάρει. Να βγάλει και αυτό στο μεροκάματο ο Αντώνης Νικοπολίδης. Στο σουτ, ωραίο σουτ, χαμηλό αριστερό από τον Χάιτο. Αλλάζει με τον Τζόρτζεβιτς και με τον Βίλμοντ, θα κάνει αυτό στο σουτ. Είναι out corner, corner δείχνει ο Μπράσκι. Ασφαλώς ο καλύτερος παίκτης της Σάλκη απόψε, ο Τόμας Χάιτο. Κόντρα από τον Πάουλο Σόουσα και το κόρνερ. Είμαστε στο 88. Το σουτ από τον Άουντε Καμπχάους, χάνει την μπάλα ο Νικοπολίδης, αλλά διώχνει ο Φίσας. Ένα ανατριχιαστικό ομολογουμένος άκουσμα. Και τώρα θα αποσυρθεί ο Μιχάλης Κωνσταντίνου στο 80. Το έκτο κόρνερ για την Σάλκε. Ο Σάριτς αφήνει ωραία την μπάλα, τραβώντας το σώμα πίσω να φύγει. Την προλαβαίνει και βρίσκει τον Καραγκούνη. Αυτός κοιτάει πίσω του, μήπως και μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Και πραγματικά βρίσκει τον Βασινά. Αυτός με τη μία για τον Βλάοβιτς. Για να το δούμε και αυτό. Όχι, απέκρουσε ο Ρεκ. Στο ακριβώς στη συμπλήρωση των 45 λεπτών του δεύτερου ημιχρόνου.
Απέκρουσε ο Ρεκ. Τι να κάνουμε, έπιασε και ένα. Τζόρτζεβιτς. Ελέγχει ο Νικοπολίδης, διώχνει στα σίγουρα. Γιατί η μπάλα πήρε κάτι περίεργα φάλτσα στον αέρα. Κυνηγάει ο Βλάοβιτς από το λάθος του Γκανέζου που έγινε Γερμανός. Έχει ακόμη μια ευκαιρία ο Κροάτης. Ένας μένων με τον Βάλντο. Πλησιάζει ο Σάριτς, πλησιάζει και ο Πάολο Σόουσα. Αυτόν βρήκε ο Πορτογάλος, το Σάριτς δηλαδή. Κοντά και ο Καραγκούνης, κοντά και ο Πάολο Σόουσα. Εκπληκτικό τρίγωνο. Καραγκούνης γυρίζει, διώχνει ο Ρέκ με το ένα χέρι. Και καθώς είναι ζαλισμένοι, θα έλεγα όλοι. Ότι δηλαδή στο γύρισμα του Καραγκούνη η μπάλα είχε ήδη περάσει την τελική γραμμή. Εδώ η απόκρουση του Νικοπολίδη. Μπέντζα. Νέμετς. Σφυρίζει το κοινό. Αγκάλι. Το διαγώνιο σου την μπάλα περνάει από όλο τον κόσμο και θα φύγει out. Παραλίγο που στην απέναντι γωνία, στο corner, μπροστά εκεί που είναι ο κύριος όντως των συγκεντρωμένων Ελλήνων.